Ιερά Μονή Λιμόνος, επανιδρυμένη στα ερείπια Βυζαντινού Μοναστηριού από τον Άγιο Ιγνάτιο τον Αγαλιανό, Αρχιεπίσκοπο Μυθύμνης το 1526. Η Ανδρική Ιερά Πατριαρχική και Σταυροπηγιακή Μονή Λιμόνος δεσπόζει στην εκκλησιαστική ιστορία της νήσου Λέσβου τους τελευταίους 5 αιώνες, κατά τους οποίους έχει διαδραματίσει σημαντικό πνευματικό και εκπαιδευτικό ρόλο, έχοντας παράλληλα προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της κεντρικής και δυτικής Λέσβου. Κατά την επανίδρυσή της από τον Άγιο Ιγνάτιο, η Μονή αφιερώθηκε στον Δεξιάρχη Μιχαήλ. Μετά την αναγνώριση της αγιότητας του κτήτορός της, μετονομάστηκε σε Μονή του Αγίου Ιγνατίου. Καθ' όλη την ιστορική της πορεία όμως, είναι γνωστότερη ως Ιερά Μονή Λιμόνος, μια και είναι κτισμένη στο μέσον του Λιβαδιού, δηλαδή στο Λιμόνα. Λίγα μόλις χρόνια μετά την ίδρυσή της, η Μονή απέκτησε την πατριαρχική και σταυροπηγιακή ιδιότητα, βάση της οποίας τέθηκε υπό την άμεση εποπτεία του Οικουμενικού Πατριαρχείου μέχρι τα μέσα περίπου του 20ου αιώνα. Οπότε και περιήλθε στη διοικητική ευθύνη της Μητροπόλεως Μυθύμνης, την οποία και ανήκει μέχρι σήμερα. Η Ιερά Μονή Λιμόνος ανοικοδομήθηκε πάνω στα ερείπια ενός Βυζαντινού μοναστηριού, το οποίο είχε ερημωθεί είτε κατά την άλωση της Λέσβου από τους Οθωμανούς το 1462, είτε λίγες δεκαετίες νωρίτερα, χωρίς δυστυχώς να σώζεται κανένα στοιχείο για την ίδρυση, τη λειτουργία και τη διάλυσή του. Ο ίδιος ο Άγιος Ιγνάτιος αναφέρει στη Διαθήκη του ότι ανοικοδόμησε τη Μονή εκ παλαιών θεμελίων και εξ ιδίων αναλωμάτων, έχοντας παράλληλα και τη στήριξη πολλών ευσεβών χριστιανών, όχι μόνο κατοίκων της περιοχής αλλά και ξένων. Τους πρώτους χρόνους μετά την ίδρυσή της συγκεντρώθηκαν στη Μονή 12 μοναχοί, στους οποίους συγκαταλεγόταν ο πατέρας και ο γιος του Αγίου Ιγνατίου. Αργότερα ο αριθμός των μοναχών αυξήθηκε και υπάρχουν μαρτυρίες ότι σε κάποιες περιόδους ξεπέρασε τους 150. Η Μονή ανακαινίστηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. Η Μονή είναι η μεγαλύτερη σε έκταση της Λέσβου. Η Ιερά Μονή Λιμόνος συνεχίζει μέχρι σήμερα την πλούσια πνευματική, κοινωνική και φιλανθρωπική της δράση στην Καλονή και όλη τη Λέσβο, και στο χώρο της στεγάζονται λαογραφικό, γεωλογικό μουσείο και γεροκομείο. Το καθολικό, δηλαδή η κεντρική εκκλησία της Μονής, κτίστηκε σε δύο φάσεις. Πρώτη φάση από τον Άγιο Ιγνάτιο τον Αγαλιανό, κτήτορα της Μονής, το 1526, προς τιμήν των Παμεγίστων Ταξιαρχών, και στη δεύτερη φάση το 1795 ανακαινίστηκε εκ θεμελίων και πήρε τη μορφή που έχει σήμερα η εκκλησία. Είναι τρίκλητη βασιλική με υπερυψωμένο το μεσαίο κλήτος για να εισέρχεται το φως από τα παράθυρα και να φωτίζεται ολημερής η εκκλησία.
έχει διπλό κλειστό νάρθηκα και δύο σκεπαστά εξωτερικά έθρια, βόρεια και νότια. Το τέμπλο του ναού είναι εξαιρετικής τέχνης και ένα από τα ξυλογότερα της Ελλάδας. Είναι ξυλόγλυπτο και επίχρυσο με μεγάλη ποικιλία σχεδίων όπως φυτά, λουλούδια, ζώα καθώς και λεπτομερείς σκαλιστές παραστάσεις κάτω από τις εικόνες του τέμπλου. Οι τεχνίτες που το έφτιαξαν παραμένουν άγνωστοι και πιθανόν να ήταν αποτυχίο. Η αγιογράφηση του ναού έχει γίνει σε δύο φάσεις. Από την πρώτη φάση έχουν αποκαλυφθεί στην κατοχή του Ιερού Βήματος θαυμάσιες στιχογραφίες του 16ου αιώνα και μένουν ακόμη καλυμμένες αρκετές ακόμη. Από τη δεύτερη φάση, 1795-1800, είχε αγιογραφηθεί όλος ο ναός με αγιορείτικης τέχνης και δυτικής επίδρασης εικόνες. Η αγιογράφηση έγινε από συνεργείο αγιορειτών μοναχών με επικεφαλής τον Νικηφόρο Καρίστο. Έχουν ζωγραφιστεί όλες οι επιφάνειες, ακόμη και οι σοχές των παραθύρων. Εντύπωση προκαλούν τα σκαλιστά ζωγραφιστά ταβάνια λεσβιακού τύπου με τα υπέροχα σχέδια. Ακόμη ο μεγάλος εναρμολογούμενος πολυέλαιος, καθώς και οι δύο χωροί των ψαλτών, αριστερά και δεξιά. Όλος ο ναός διαθέτει 100 περίτεχνα στασίδια. Γενικά, όλος ο διάκοσμος αλλά και τα άλλα στοιχεία θυμίζουν αντίστοιχες εκκλησίες του Αγίου Όρους. Ο ναός λειτουργεί κυρίως στην πανήγυρη της Μονής την 14η Οκτωβρίου, ημέρα που εορτάζει ο Άγιος Ιγνάτιος.